Στα Γιάννα θα διεξαχθεί από αύριο μέχρι και τι 28 του μήνα το Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσηλευτών Νευρολογία. Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα καινοτόμα θέματα των στρογγυλών τραπεζιών, των κλινικών φροντιστηρίων, των διαλέξεων και των ελευθέρων ανακοινώσεων, τα οποία αναμένεται να λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου. Όπω ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου, που παραχώρησαν η πρόεδρο Παναγίτα Τσούγια, η γραμματέα Βασιλική Λαγκάζαλη και η ταμεία Μαριάννα Ελευθερουδή. Στο συνέδριο αναμένεται να πάρουν μέρο με σημαντικέ ανακοινώσει 220 νοσηλευτέ από την Ελλάδα και την Κύπρο. Αναμένεται να το παρακολουθήσουν επιστήμονε από τον νευρολογικό χώρο, τη ΜΕΘ, καθώ και άλλων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη θεραπεία τη χρόνια νεφρική νόσου. Θα υπάρχουν επίση άνθρωποι και εκπρόσωποι συλλόγων ασθενών υπό αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού. Τέλο πάντων, υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και με τα δύο νοσοκομεία, και με το Πανεπιστημιακό και το Νοσοκομείο Χατζικώστα, με τι δύο νευρολογικέ κλινικέ. Ε, η νεφρολογική εταιρεία που εκπροσωπούμε σήμερα ε, είναι η επιστημονική εταιρεία που εκφράζει τους νοσηλευτές της νεφρολογίας και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι νοσηλευτές να έχουν ευκαιρίες κατάρτισης και ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην εφαρμογή προγραμμα... με την εφαρμογή προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης όπως είναι το σημερινό συνέδριο, οι μερίδες, κλινικά φωτιστήρια και άλλα, και άλλα τέτοια και άλλες δραστηριότητε τις οποίες εφαρμόζουμε. Εγώ, ως ε, Πανελλήνια Ένωση Νοσηλευτών Ναυρολογίας, πραγματικά νιώθω πάρα πολύ περήφανη που όλο αυτό το κομμάτι διαχειρίζεται με αυτόν τον άριστο τρόπο. Θα μπορούσα να πω ότι συγχαίρω του νοσηλευτές για αυτή την αυθαπάρνηση και αυτή το μεγάλο ζήλο για την προσφορά εργασία του. Ε, στέκεται επάξια στι απαιτήσει των καιρών, όπως ήδη προαναφέρθηκε. Ε, παρόλο το γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχωση των μονάδων νομοκάθαρσης και γενικότερα του νεφρολογικού χώρου ε, όσον αφορά το κομμάτι των νοσηλευτών πάντα, ε, παρόλα αυτά η δουλειά που βγαίνει, βγαίνει με μεγάλη αξιοπρέπεια ε, και μέσα από μια αγάπη, θα μου επιτρέψετε να πω, προς τον νευροπαθή, τον οποίον βιώνουμε ε, με τα προβλήματά του πολύ συχνά. Σημαντικέ είναι οι διαφορέ μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών όσον αφορά τον αριθμό των δοτών για μεταμόσχευση οργάνων από πτωματικό δότη, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Διευθύντρια του Υποκράτιου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκη, Βασιλική Λαγκάζαλη. Όπω ανέφερε, τα ποσοστά είναι πολύ μικρά, με αποτέλεσμα η χώρα μα να είναι στι τελευταίε θέσει αναφορικά με τη δωρεά οργάνων. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, μια και εκατοντάδε συνάνθρωποι ανεβαίνουν το δικό του Βολγοθάν, αμένοντα αν και πότε θα βρεθεί δότη. Πάρα πολλοί άνθρωποι περιμένουν για ένα ε, μόσχευμα. Ε, αυτό το πράγμα δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στο, στα ίδια τα άτομα με την έννοια το ότι δεν έχουν ποιότητα ζωής είναι εξαρτημένοι με ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης άρα η ποιότητα ζωής τους είναι ε, πολύ μικρή ευτοχή ενώ ε, υπάρχουν πάρα πολλοί δυνητικά υποψήφιοι δότες που θα μπορούσαν αυτό το κομμάτι της αναμονής αυτών των ασθενών να μπορέσει τουλάχιστον να ε, έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα ε, η χώρα μας είναι η τελευταία στην Ευρώπη όσον αφορά τους πτωματικούς δότες ενώ ε, το αντίθετο υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς μας στις μονάδες που είναι εγκεφαλικά νεκροί και θα μπορούσαν δυνητικά να είναι δότες ε, οργάνων. Αυτό βέβαια προϋποθέτει πολύ μεγάλη ενημέρωση του κοινού η οποία ε, καλά θα είναι να ξεκινήσει από την παιδική ηλικία για να μπορέσει ο πολίτης να είναι ευιστοποιημένος προς αυτή την κατεύθυνση.